Σήμερα έχω την τέλεια συνταγή που θα φτιάξετε σήμερα το μεσημέρι. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Χοιρινές μπριζόλες με λαχανικά. Είναι μια αντίστοιχη συνταγή με το κοτόπουλο, το καταπληκτικό που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά έχω αντικαταστήσει τα με λαχανικά τα οποία ταιριάζουν με τις χοιρινές μπριζόλες. Θα φτιάξουμε μια μαγική σάλτσα με μουστάρδα και τα ζουμιά από το ταψί. Πραγματικά είναι συνταγή που δεν μπορείτε... Ζεσθενόμουν. Τώρα υπάρχει κίνδυνο να βγάλω τελείως τα ρούχα μου. Χαμό. Λοιπόν, πάμε λίγο, επειδή έχουμε πολλή δουλειά. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος, ότι ας πούμε, είναι master chef. Είναι δυνατόν εσύ να μην έπαιρνες τον τίτλο? Δεν γινότανε, αγόρι μου. Τελείωσε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω αυτό, γιατί ξεκινάει και ο επόμενος κύκλος του MasterChef. Ωραία. Καταλαβαίνεις. Οπότε καταλαβαίνεις. Να ξέρουμε. Οπότε εσείς που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, ξέρετε πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό. Μαγειρεύοντας καταρχήν πάρα πολύ νόστιμα. Ναι. Και μετά masterchef.star.gr. Δηλώστε συμμετοχή, γιατί ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχών, δηλώσεις συμμετοχής για το νέο κύκλο του MasterChef λοιπόν. Και που ξέρετε, μπορεί μία μέρα να γίνετε εσείς ο νέος MasterChef και να έχετε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεστε εδώ δίπλα μου. Τέλειο. Όχι. Να είστε MasterChef. Λοιπόν, τι θα κάνω? Όχι, τίποτα. Από πού να πάρω, πες μου. Από αυτό. Από αυτό. Από πού, από πού. Θέλει λίγο κάτι ζεστό. Θα κάνει. Ζεστό. Πάμε να δούμε την κάρτα, παρακαλώ. Πολύ. Φαροσγαντιά. Μέχρι να πω την κάρτα, θέλω να μου κόψεις τις ντομάτες, τις πατάτες στη μέση. Μάλιστα. Εντάξει. Άφησε ένα κάποιο κενό εδώ. Με το μαχαίρι. Λοιπόν, πάμε. Θα χρειαστούμε 6 χοιρινές μπριζόλες λαιμού χωρίς κόκαλο. Θα πείτε στο χασάπι σας να σας βγάλει το κόκαλο. Λοιπόν, θέλουμε 2 μεγάλες ντομάτες, 3 τέταρτα του φλιτζανιού ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκια ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα σε σκόνη, χυμό από μισό λεμόνι και θέλουμε τη φλούδα από ολόκληρο το λεμόνι, 1 κιλό πατάτες baby ή κανονικές πατάτες, 1 κεφάλι ολόκληρο σκόρδο, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 πράσινη πιπεριά, 1 ξερό κρεμμύδι, φλούδες από ελαιόλαδο που σας το είπα πριν, αλάτι πιπέρι, 2 κουταλιές σούπας βούτυρο, 1 ματσάκι φρέσκο κρεμμύδι και 3 τέταρτα του φλιτζανιού μουστάρδα. Αυτά είναι τα υλικά. Κρατερέ, θέλω να διαλέξεις όποιο μαχαίρι θέλεις. Τι τιμή. Τιμή. Έχω πάρει και τα κόβω εδώ πέρα. Τα κόβεις. Ναι, κόψες. Κόψες στη μέση. Και θα βάζω εκεί μέσα. Ναι, θα σου δείξω τι θα κάνουμε. Τι, τέλειο. Τι γίνεται. Κατά μήκος. Στη μέση, ναι, ακριβώς. Όχι έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι τώρα, το εξής. Τι πράγμα είναι αυτό τι έχουμε κάνει εδώ, Θα πάρουμε τις ντομάτες. Κοιτάξτε τώρα πολύ προσεκτικά τι θα κάνουμε. Συγνώμη. Όχι. Θα τις κόψουμε στη μέση. Μία. Και άλλη μία-δύο. Και θα πάρουμε ένα μπολάκι και απλά θα τις στύψουμε να βγάλουμε τα πολλά υγρά. Τι μαλακές που είναι οι μπριζόλες. Είναι. Και φαντάσου τώρα ότι αυτή η συνταγή είναι τόσο εύκολη που απλά ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Σε 10 λεπτά έχετε ξεμπερδέψει με όλη την προετοιμασία. Τη βάζουμε στο φούρνο και όλα αυτά τα αρώματα θα μπλουτιστούν και θα μπουν μέσα στη γεύση του κρέατος. Καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό το φαγητό. Το πρώτο βήμα είναι να φτιάξουμε μια πολύ ωραία μαρινάδα σε εισαγωγικά, την οποία θα αξιοποιήσουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο την ντομάτα. Μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργος ο τρόπος και λίγο παράδοξος το πώς θα το κάνω, αλλά αυτό θα δώσει πολύ μεγάλο. Βάθος μέσα στη συνταγή και. Δηλαδή. Θα δεις τώρα, κοίτα. Θα πάρουμε τις ντομάτες, τις οποίες τις έχω κόψει εδώ, έχω βγάλει τα ζουμιά, δεν θέλουμε να έχουμε υγρά. Έχουμε προθερμάνει μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Και άκου τι θα κάνουμε, Κατερίνα. Χωρίς να βάλουμε λάδι, θα τις βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ. Χωρίς λάδι στην κατσαρόλα. Χωρίς λάδι στην κατσαρόλα. Αυτό που θέλουμε είναι να τις κάψουμε ελαφρώς απ' έξω και να γίνουν λίγο μαύρες. Μύρισε για να καταλάβεις ποιο είναι το άρωμα που θα βγάλει. Κατάλαβες. Και αυτό στην ουσία θα το χτυπήσουμε με το ελαιόλαδο, τη φρέσκια ρίγανη, τη μουστάρδα και το λεμόνι και θα φτιάξουμε μια τέλεια μαρινάδα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και σε ένα τηγάνι αυτό αν θέλετε και θα σας πάρει περίπου 8 λεπτάκια. Μάλιστα, σεφ. Ωψ, καλά, είσαι πολύ γρήγορος σήμερα. Σε εμπρόγγιξα χθες και. Νομίζω ότι με χθες. Αυτό θέλει να φάει και δικαίω. Εντάξει, μπορεί να φας τώρα γιατί μου κάνει μια καλή δουλειά. Αυτό ήταν όλο. Σε επιτρέπω. Να κάνω κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ. Αλήθεια, βγάζω γαντιά. Ναι, βγάλε. Τα άλλα θα τα κάνω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Σε λίγο, σιγά σιγά, θα δούμε ότι αρχίζει να παίρνει αυτό το ωραίο καβουρτισμένο χρώμα και θα μυρίσει κάπως διαφορετικά από ό,τι έχετε συνηθίσει να μυρίζετε τις ντομάτες σας. Και αυτό είναι σούπερ μυστικό για να κάνετε την τέλεια μαρινάδα για αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, όσο προχωράει αυτό. Αυτά που τα σκέφτεσαι. Περίεργο δηλαδή. Αυτό, Πάμε τώρα. Επειδή έχω προχωρήσει τη διαδικασία και έχουν γίνει ντομάτες, παίρνω ένα μούλτι. Βάζουμε τις ντομάτες μέσα στο μούλτι, εδώ. Κοίταξε με. Οπς. Λουτς.
Πάει αυτό. Και θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο που σας έχω δώσει στην κάρτα. Ακόμα και το σκόρδο που φάγα σκέτο είναι λουκούμι. Θα δεις. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά τι είχαμε κάνει. Το ξανακάνουμε. Θα βάλω μέσα τη φρέσκια ρίγανη. Το είδα ότι αυτό δεν το ανακατεύουμε, δεν το κουνάμε. Δεν όχι, όχι. Τίποτα. Σκόνη μουστάρδας. Αν δεν έχετε σκόνη, θα βάλετε μια κουταλιά του γλυκού ή μια κουταλιά της σούπας. Μουστάρδα κανονική και το χυμό από μισό λεμόνι. Το ρίχνουμε μέσα όλα αυτά μαζί. Κρατερέ, θα φας. Ας δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν φάω. Να χώνεσαι. Χτύπα το. Λοιπόν, αυτή είναι η μαρινάδα. Όσο ο καρδερός κάνει τη μαρινάδα και οι ντομάτες μας εδώ είναι σε πολύ καλό δρόμο, θα βάλω γάντια. Πες. Τώρα επίσης. Εντάξει. Έφαγα λίγο από το κρέας με τη φλούδα από το λεμόνι. Τέλειο, ε. Μαγικό. Είναι μαγικό. Όλο αυτό είναι μαγικό. Και στο τέλος είναι. Εντάξει, δεν μου βολεύουν τα γάντια τώρα. Και στο τέλος το τελικό αποτέλεσμα είναι μαγικό γιατί η σάλτσα πραγματικά θα αξιοποιήσουμε όλη πρώτη ύλη από τα λαχανικά, το ζουμί που θα έχουν βγάλει, από την ντομάτα και θα είναι λαχαριστό. Πώς τη λένε, οι μπριζόλες θα είναι σαν λουκουμάκι ναι. Και πραγματικά δεν θα χρειάζεται να λερώσετε πολλά σκεύη. Δηλαδή λουκουμάκι. Είναι ένα ταψί, μια κατσαρόλα και τελειώσαμε. Οπότε, τι θα κάνω τώρα. Βάζω τις μπριζόλες, 5 μπριζόλες έχω βάλει. Σε ένα μπολ. Στην ουσία αυτό το φαγητό σας λύνει πάρα πολλά προβλήματα γιατί είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και θα μαγειρέψετε για 5 με 6 άτομα σε 10 λεπτά σου. Εντελώς. Πάμε τώρα. Πιπέρι. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι μέσα στις μπριζόλες. Ναι. Και θα ρίξουμε αυτή την καταπληκτική μαριναδα που μυρίζει εξαιρετικά. Κοίταξε να δεις. Φίλε. Αυτό το καβουρδισμένο τώρα το άρωμα έχει βγει. Αυτό εδώ θέλουμε. Θα το ανακατέψουμε τώρα λίγο ακόμα. Μην το φοβηθείτε. Αλήθεια σας λέω, μην το φοβηθείτε. Είναι MasterChef tip αυτό. Θα ρίξουμε. MasterChef tip, θα τρελαθώ. Και MasterChef tip. Θα ρίξουμε όλο αυτό το ζουμάκι, το καταπληκτικό πάνω από τις μπριζόλες μας. Και θα πάρω ένα γάντι τώρα που στέγνω στο χέρι μου και θα το βάλω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, τι κάνουμε. Πάμε να βάλουμε όλα τα λαχανικά μέσα στο ταψί. Και θα σας δείξω και ένα σούπερ κόλπο να πώς θα καθαρίσετε τις κόκκινες και τις πιπεριές γενικά χωρίς να πετάξετε απολύτως τίποτα. Όσο εδώ θα αφήσουμε τις μπριζόλες, θα πάρω ένα ταψί, θα το αφήσω εδώ και θα σας δείξω πόσο απλά και εύκολα θα γίνουν τα πράγματα. Έχουμε κόψει τις πατάτες στη μέση, τις ρίχνουμε εδώ. Πάμε τώρα, παίρνω τις δύο πιπεριές και πάμε τώρα εδώ το πλανάκι να δείξουμε. Κοιτάξτε πώς θα καθαρίσετε και θα βγάλετε το κοτσάνι χωρίς να πετάξετε τίποτα παραπάνω αυτό που χρειάζεται. Θα βάλετε το δάχτυλό σας εδώ και θα κάνετε αυτό. Τουπ. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Θυμάσαι. Και μετά βγαίνει. Και στην ουσία από εδώ. Και από τότε που το έδειξες. Πάει. Το κάνω έτσι. Το κόβουμε στη μέση. Βγάζουμε τα σποράκια. Εντάξει. Και στην ουσία έχουμε πετάξει τίποτα, αυτό που πρέπει να πετάξουμε. Πάει αυτό. Το αφήνουμε εδώ. Κάτσε να βγάλουμε λίγο αυτό από εδώ. Και με τον ίδιο τρόπο εδώ κοιτά. Τουπ. Τουπ. Πάει αυτό. Κόβουμε στη μέση. Και αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε MasterChef tip, γιατί... Ναι, καλό. Το κόβουμε την πιπεριά σε περίπου 3 κομμάτια, το κάθε τέταρτο. Κρατερέ, σε παρακαλώ, μάλιστα. Κλείσε λίγο τις ντομάτες γιατί είναι έτοιμες. Μάλιστα. Κόβουμε τις πιπεριές. Η πιπεριά πραγματικά είναι κάτι που ταιριάζει εξαιρετικά με... Τους δίνω τελείως. Ναι, κλείσω. Ταιριάζει εξαιρετικά με τις χοιρινές μπριζόλες, οπότε είναι η συνταγή όπως πρέπει να είναι. Βάζουμε τις πιπεριές εδώ. Βάζουμε τώρα. Το κρεμμύδι, όσο προχωράω τα λαχανικά, θέλω με το ξεφλουδιστήρι να μου βγάλει τη φλούδα από το λεμόνι όλο. Okay. Κόβουμε και το κρεμμύδι περίπου στα 3, το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Πάει και αυτό. Ωραία. Άρα στην ουσία είναι τα ψή, τα πετάμε όλα μέσα. Τώρα, πολύ σημαντικό, θυμάστε σε σιγά την πλούδα. Βεβαίως και θυμόμαστε. Το σκόρδο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρώτη ύλη, την οποία άμα την αξιοποιήσουμε σωστά, απογειώνει όλο το φαγητό και δεν βγάζει την πάρα πολύ σκορδίλα που καθόλου. Το κόλπο είναι το εξής. Σαν γλυκό είναι. Επειδή έχει και το σκόρδο σάκχαρα, στους 200 βαθμούς που έχουμε προθερμάνει το φούρνο, το σημειώνεται, 200 βαθμούς, για μία ώρα περίπου που θα ψήσουμε, το σκόρδο θα καραμελώσει και στο τέλος θα το αξιοποιήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε τα ζουμιά από το ταψί, τη μουστάρδα, κάποια από τα λαχανικά του ταψιού και να φτιάξουμε την σάλτσα που θα τα δέσει όλα μαζί και θα τα απογειώσει. Πάμε τώρα. Το κόβουμε στη μέση. Εντάξει, έτσι ολόκληρο με τη φλούδα δεν το καθαρίζεται καθόλου. Πάει αυτό εδώ. Τώρα, έχουμε τις μπριζόλες, σωστά. Τις οποίες, κοίτα, τις ανακατεύουμε. Βωμά, θες να έρθεις να βοηθήσει, γιατί σε βλέπω και αδειμονείς, βρε μπαγάς. Τέλεια. Τώρα. Αυτό, δεν χρειάζεται δηλαδή να το αφήσουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν λοιπόν, εσύ, εγώ φταίω που κάθομαι. Πριν το κάνουμε αυτό, ανακατεύουμε τα λαχανικά στο ταψί.
εδώ, να πάει παντού. Να ανοίξουν τα κρεμμυδάκια, οι πατάτες, το σκόρδο. Πάει αυτό. Και βάζουμε από πάνω τις μπριζόλες. Μία. Δύο. Τρεις. Και τέσσερις. Τέσσερις. Και πέντε. Τελειώνουμε από εδώ. Σεφ, τελείωσα. Πάμε τώρα και τι θα κάνουμε. Α, ξέχασα να σας πω κάτι σημαντικό, εντάξει, που είναι αυτονόητο. Θα βάλετε αλάτι και πιπέρι και στα λαχανικά που έχουμε στο ταψί για να έχουν τη γεύση που χρειαζόμαστε. Πάμε τώρα. Α, όχι. Έχουμε και το βούτυρο, το ξέχασα αυτό. Δύο κουταλιές σούπας βούτυρο, θα το βάλουμε περίπου σε τέσσερα σημεία του ταψιού. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάει και αυτό. Εντάξει. Βοράς, 200 βαθμούς, το λυδίσει, ναι. 200 βαθμούς για 25 λεπτά. Πάμε τώρα. Γιατί για 25 λεπτά. Γιατί. Επειδή θα βάλω και φρέσκο κρεμμύδι, αν το βάλω τα φρέσκα κρεμμύδια από την αρχή, αυτό που θα γίνει είναι να παραμαγειρευτούν. Σε έβαλα να κόψεις τις φλούδες και ξέχασα να τις βάλω. Ναι. Τις φλούδες τις βάζουμε και αυτές μέσα στο ταψί. Από πάνω, από την αρχή. Έτσι ώστε να δέσουν όλα τα αρώματα. Πες ρε παιδί μου τώρα που το έχεις φάει λίγο. Πάμε τώρα. Σύνουμε για 30 λεπτά στους 200 βαθμούς και μετά τα 30 λεπτά ανοίγουμε το φούρνο. Ρίχνουμε μέσα τα φρέσκα κρεμμύδια και γυρίζουμε τις μπριζόλες από την ανάποδη. Έτσι ώστε να ψηθούν και από την άλλη πλευρά. Και μετά ψήνουμε για άλλη μισή ώρα. Όταν τελειώσουμε. Μια ωρίτσα θέλει δηλαδή. Μια ωρίτσα. Απλά μια ωρίτσα με 10 λεπτά προετοιμασία. Το βάζουμε και ασχολούμαστε λίγη ώρα. Πάμε τώρα. Το multiple που το έχουμε εδώ. Α, συγγνώμη, το πήγα πίσω. Ναι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε στο τέλος τη σάλτσα. Το multi δεν θα το πλύνετε. Γιατί θα φτιάξουμε τη σάλτσα μας εδώ. Κοίτα, ρίχνουμε τη μουστάρδα μέσα. Αυτό απογειώνει και δένει όλη τη συνταγή. Νομίζω δοκιμάσατε τη σάλτσα. Φυσικά. Θα πάρουμε εδώ τώρα, αυτή είναι η ωραία στιγμή που θα ρίξουμε όλα αυτά τα ζουμάκια μέσα στο μούλτι με τη μουστάρδα και επίσης. Θα πάρουμε και το σκόρδο. Και θα πάρουμε και το σκόρδο, το οποίο είναι εδώ. Το σκόρδο. Κοίταξε. Θα βάλουμε όσο θέλουμε μέσα. Κοίτα, έχει γίνει πραγματικά, έχει μελώσει. Και με μια τσιμπίδα θα πάρουμε διάφορα λαχανικά από εδώ. Λίγο πιπεριά, λίγο κρεμμύδι. Εδώ. Με αλάτι και πιπέρι. Μπράβο, Λάμπρο. Εδώ και το χτυπάμε. Ποιητής. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Μπράβο. Αυτή ήταν η συνταγή, νομίζω ότι θα τη φτιάξει. Μπράβο σου. Στέφανος. Μπράβο σου. Μάσκερ σεφ, Λάμπρο. Ο νούμερο ένα πελάτης. Δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα τι σε περιμένει, κατάλαβες. Δεν έχεις ιδέα. Μπράβο.